ώρα που το ενετικό λιμάνι των Χανίων πλημμυρίζει από επισκέπτες της πόλης που απολαμβάνουν τη δύση του ήλιου, αποθανατίζοντας τις στιγμές των διακοπών τους. Η τουριστική κίνηση μοιάζει να βρίσκεται στο απόγειό της, όμως στις επιχειρήσεις η εικόνα είναι διαφορετική. Οι ιδιοκτήτες καφέ και εστιατορίων του λιμανιού δηλώνουν πως η σεζόν άρχισε με καθυστέρηση, τονίζουν όμως πως η επισκεψιμότητα δεν είναι απογοητευτική. Και έχει αρχίσει κάτι να γίνεται, είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι. Ευελπιστούμε ότι θα ανέβει και άλλο τις επόμενες μέρες, γιατί μπήκαμε στο full season, λίγο καθυστερημένα μεν, αλλά όλα καλά. Το κλίμα είναι διαφορετικό σε περιοχές λιγότερο δημοφιλείς, όπως είναι τα στενά πίσω από την πλατεία της Μητρόπολης. Ο κόσμος είναι λιγοστός και οι προσδοκίες ανάλογες. Δεν έχει κόσμος καθόλου. Έχουμε λίγες παρέες, 5-6 για τη μέρα, τίποτα άλλο. Βράδυ, 2-3, έτσι είναι. Στην αρχή είχαμε καλά νέα, αλλά λόγω μέτρων και λόγω κρουσμάτων έχω πληροφορίες για πολλές ακυρώσεις. Τα πράγματα είναι κάτω του μετρίου. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι και το δικό μου εστιατόριο πάσχουν, δεν βγαίνουν τα μεροκάματα, δεν παίρνουμε τη ίδια μεροκάματα τέλος πάντων. Η πτωτική πορεία του τουρισμού μετά την εμφάνιση της πανδημίας έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην εστίαση, με τους επιχειρηματίες να νοσταλγούν τις χρυσές εποχές. 19 ήταν γεμάτο εδώ μαγαζί 3-4 φορές μέρα και βράδυ το ίδιο. Και είχαμε και μουσική, ήταν ωραία χρόνια, τώρα είναι χάλια. Το πιο αισιόδοξο σενάριο για τους καταστηματάρχες από το χώρο της εστίασης είναι το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, οι αφήξεις να αυξηθούν και το κλίμα να αλλάξει ουσιαστικά. Νομίζω ότι θα είναι κάπως καλύτερα, αλλά δεν περιμένουμε πολλά πράγματα, γιατί τα ίδια λέγαμε και πέρυσι και τελικά δεν έγινε κάτι. Και έτσι που πάντα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι το wow, ας πούμε. Θα κινηθεί σε ένα 10% παραπάνω από ό,τι πιστεύω εγώ και από ό,τι ακούω. Υπενθυμίζεται πως η τουριστική κίνηση στα Χανιά το περισσινό καλοκαίρι ήταν μειωμένη κατά 80% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2019.